Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίο πραγματοποιεί επίσκεψη στα γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκηση. Έτσι, τώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, είναι εκεί στα γραφεία του ΣΥΛ στο Στρόβολο. Προβαίνει σε δηλώσει. Εκεί είναι η Χαρούλα Λέξη. Να δούμε τι έχει να πει ο Υπουργό. Έλα, Χαρούλα μου. Θα συνεχίζει η έκδοση των αντιών. Μα στόχο τη μεταρρύθμιση και τη δημιουργία του Επαρχιακού Οργανισμού ήταν ακριβώ μέσω τη συστέγαση να υπάρχουν οικονομίε κλίμακα. Επιπλέον, είχαμε έγκαιρα από το περασμένο καλοκαίρι εντοπίσει τα προβλήματα από στελέχωση. Προχωρήσαμε σε στελέχωση, περαιτέρω στελέχωση. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι επαρχιακοί οργανισμοί τώρα θα αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα και σαν οικονομικά και διοικητικά αυτόνομοι θα προχωρήσουν και με τις δικές τους προσλήψεις. Να υπενθυμίσω ότι προχωρήσαμε σε μια μεταρρύθμιση στην ίδια την πολυδομία με την υιοθέτηση 22 μέτρων για απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης που ήδη κάποιοι εφαρμόζονται. Και με κορονίδαν το ενιαίων εγχειρίδιων τόσο για πολεοδομίαν όσο και για οικοδομικές αδειές. Άρα πλέον όλοι λειτουργούν ομοιόμορφα. Όλα αυτά και το γεγονός της οικονομίας κλίμακας και της στέγασης αναμένουμε και στόχος είναι και βέβαια κοινός ο στόχος να υπάρξει αύξηση των αριθμών των αιτήσεων που θα εξετάζονται σύμπτυξη των χρονικών ορίων που απαιτούνται και αύξηση των αριθμών αιτήσεων που θα εγκρίνονται. Άρα και αυτές που εκκρεμούν θα περάσουν στο σύστημα ώστε να αξιολογηθούν. Δεν θα αλλάξει η προτεραιότητα. Αυτές που εκκρεμούν θα συνεχίσουν να εξετάζονται με την ίδια προτεραιότητα που είχε δοθεί προηγουμένως. Στόχος είναι αυτές οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν να εξεταστούν σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα παρά με το προηγούμενο καθεστώς λόγω των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει. Κύριε Ορκάτσο, δικό σας πρώτο σχόλιο. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή και τη Διευθυντική Ομάδα, διότι σήμερα, πρώτη μέρα, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον κόσμο και θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η πρώτη μέρα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους, διότι ήρθαν εδώ μέρος αυτής της μεγάλης αλλαγής και στη ζωή τους, και την προσωπική και την επαγγελματική, με αισιοδοξία και συνέβαλαν για να πετύχει αυτό το μεγάλο εγχείρημα που λέγεται μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται υπομονή και από τους εργαζομένους στον ΕΟΑ αλλά και από τους πολίτες. Χρειάζεται όμως και επιμονή διότι είμαστε εδώ για να δουλέψουμε να πετύχει ο στόχος της μεταρρύθμισης. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Προχωρούμε με την ολοκλήρωση της τελέχωσης του οργανισμού σύντομα. Αρχίζει με το κοινό εγχειρίδιο, θα αρχίσει η εκπαίδευση τόσο στο ηλεκτρονικό σύστημα υπόδομος αλλά και στο εγχειρίδιο ώστε όλοι να προχωρούν και να ερμηνεύουν τις πρόνοιες των κανονισμών και των νόμων με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Αλλά είμαι σίγουρος με το ότι έχω δει σήμερα και γνωρίζοντας την διευθυντική ομάδα του ΕΟΑ ότι το εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία. Ζητούμε λίγο χρόνο. Βρισκόμαστε στην αρχή, είναι η πρώτη μέρα. Κύριε Υπουργέ, είχατε ενημερώσει και για τους υπόλοιπους ΕΟΑ των άλλων επαρχιών για το πώς βαίνει η διαδικασία. Είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία και στους υπόλοιπους. Και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, να δούμε πώς πάει η πρώτη μέρα της μεταρρύθμισης. Θα πάμε